έδειξε. Αχ, ο καθηγητάς μου, τι κάνετε κύριε καθηγητά? Εσύ φοιτητής και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Τι να κάνω κύριε καθηγητά, υποχρεώσεις. Η παινία τέχνας κατεργάζεται. Σε συγχαίρω που σπουδάζεις εργαζόμενος. Δεν μου λες Ηρακλή. Βιάζομαι, μήπως θα μπορούσες να με εξυπηρετήσεις. Μάλιστα, έλα εδώ. Λιποθύμα. Ορίστε. Λιποθύμα λέω. Δεν μου έρχεται. Δεν σου έρχεται. Στη φωνή μου. Εξαφανίστηκε. Έλα, αγαπούλα μου. Αδελφούλες, αδελφούλες. Μυρτώ, κράταμε γιατί θα τον σκίσω. Μύρακλη μου, μη του απαντάς. Σω, τι λέτε καλέ. Βρε άνθρωπε μου, γιατί θέλεις να με βάλεις σε μπελά νυχτιάτικα, μπορείς να μας πεις. Μπελά, τι λέει το υπόθετο. Μη μου πεις ότι θα με κάνεις και εντά. Αν το τραβά ο οργανισμός σου να πας κούρσα με το 166, οκ. Okay. Ναι ρε μάκα, ακουστάρω πολύ να μου. Και του έριξα μόνο τη μισή. Την άλλη μισή την κρατάω κάβα. Έλα, I love you, kiss me. Kiss me, μωρή. Ησυχία, ησυχία παρακαλώ. Να προσέλθει ο κατηγορούμενος. Παιδί μου. Γεια. Yeah. Γε μου, γε μου, τι θα σου κάνουν οι γε μου. Έλα ρε μάνα, άρχισε στα σκυλάκια εδώ μέσα, δεν το επιτρέπει η δικονομία. Μπα, ξέρεις και από την οικονομία κατηγορούμενε. Μάλιστα κύριε πρόεδρε, είμαι φοιτητής της νομικής. Ακόμα. Τι ακόμα, αν δείτε το μπούτι μου, είναι νεανικότατο. Σκαρμό, ρε.
γελάτε με το γιο μου γιατί θα γίνει εδώ μέσα τη κακομοίρα. Ε, όχι τη κακομοίρα. Τι φράσεις είναι αυτές. Καλά σου λέει ο πατέρα. Ο πρόεδρος πατέρα, εδώ δεν είναι τη καλέργενα. Σιγά μόνο κύριε πρόεδρε, τουλτουλτουλτουλτουλ, έχουμε και λαμπύρινθο. Ζελιζόμαστε. Άρχιδη συνεδρία τη. Να προσέχετε καλέργενα. Με συγχωρείτε. Κομινιδή Νικήτα Βουβαλέκη. Παρόν κύριε πρόεδρε. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Εσένα ροδοκόπησε ο κατηγορούμενο. Αυτός. Μάλιστα κύριε πρόεδρε. Μην το βλέπετε έτσι που είναι σαν τον Αγιάννη τον νηστευτή. Έχει ένα χέρι δυναμίτη. Χέρι δυναμίτη. Μάλιστα κύριε πρόεδρε. Υπήρξα παιδίατρος του κατηγορουμένου. Και είμαι ο πρώτος που διαπίστωσα την υπερφυσική, μπορώ να πω, δύναμη που είχε στα χέρια του. Αυτός. Μάλιστα κύριε πρόεδρε, αφού να φανταστείτε όταν αργότερα να μου κάνει ένεση, τον έπιανα από τον νόμο, τον έβαζα κάπου, κατέβαζα το βρακί και κλαπ του έβαζα την ένεση. Αλλά είχε σφιχτό κόλλο, δεν έμπαινε. Θέλετε να σας κάνω μια ένεση. Όχι! Εσείς θα χάσετε. Έχω μαλακό χέρι. Τον είχα μαθητή στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Εκτός την καλή του επίδοση στα μαθήματα, που είχε προκαλέσει βαθιά εντύπωση η φοβερή δύναμη που είχε στα χέρια του. Τι έκανε δηλαδή. Μόλις χτύπαγε διάλειμμα, κύριε πρόεδρε, έπαιρνα το θρανίο με το ένα μου χέρι, το σήκωνα και το έβγαζα έξω στην αυλή. Γιατί? Γιατί ήμουνα πολύ του διαβάσματος και πολύ του θρανίου εγώ, κύριε πρόεδρε. Υπήρξα διοικητής του στο ναυτικό. Ο Ηρακλής Πίνος ήταν υπόδειγμα πειθαρχίας και εργατικότητας. Για τη δύναμη των χεριών του, τι έχετε να μας πείτε? Θεϊκή δύναμη, κύριε πρόεδρε. Για να καταλάβετε, σε μια άσκηση που είχαμε κάπου στο Αιγαίο. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, σε αυτή την άσκηση μέσα στο Αιγαίο μας έπιασε να πούμε φουρτούνα, πολύ φουρτούνα. 28.000 μποφόροι τη τρελή γινότανε. Και όλοι πέσαν στη θάλασσα με τα σωσίδια για να σωθούνε. Αυτός ο Πόντιος πιάστηκε από την Άγκυρα. Από την Άγκυρα? Μάλιστα, από την Άγκυρα, κύριε πρόεδρε. Μου βγήκε μέση μέχρι να τον ανεβάσω επάνω. Αφού τον ανέβασε και πάθει πνευμονία. Έβηκε 40 πυρετό. Το πιάνουμε, το πάμε στο αεροδρόμιο, μπαίνουμε μέσα στο αεροπλάνο. Αυτός κοίταζε από το παράθυρο και έχει φωνάζει την αεροσυνοδό και της λέει: με συγχωρείτε, αυτά που φαίνονται εκεί κάτω σαν μερμήγκια τι είναι? Και του λέει ο αεροσυνοδός: μερμήγκια είναι, δεν απογειωθήκαμε ακόμα. Πόντιος κύριε πρόεδρε. Διδάσκω στον κατηγορούμενο ποινικό δίκαιο. Πρόκειται για παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι δε απόλυτα βέβαιος ότι για να αυτοδικήσει θα βρέθηκε σίγουρα σε κατάσταση πλήρους συγχύσεως. Είστε εμπνευστή του κατηγορουμένου? Όχι ακριβώς. Είναι κάτι παραπάνω, κύριε πρόεδρε. Και όχι ακριβώς εσύ. Είναι το φιλοκάρδι μου, κύριε πρόεδρε. Με τον Ηρακλή γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά. Είμαστε δεμένοι με κάτι παραπάνω από αυτό που λέμε αραβόνα. Στα τόσα χρόνια που τον ξέρω, είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω να χειροδικεί. Είναι χαρακτήρας φιλήσυχος. Εργάζεται όλη μέρα για να συντηρήσει την οικογένειά του και για να τελειώσει τις σπουδές του. Και ο πρώτος μπουνάκιας, κύριε πρόεδρε. Τι είναι αυτά που λες? Δεν καταλάβατε. Είπα μπου. Δεν είπα μου. Άλλον το μου, άλλον το μπου. Α, μπουνάκιας. Τι θα πει αυτό? Είναι παρατσούκλι, κύριε πρόεδρε. Ρίχνω μια μπουνά και μισή πάει χαμένη. Σκόνη έχει εδώ μέσα. Με αυτά τα χέρια? Ανήκω στα περίεργα της φύσεως, κύριε πρόεδρε. Μόλις βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου και με είδε ο Θεός, λέει: Θεέ μου, τι είναι αυτό που έβγαλα? Ή το ξαναβάζω, λέει, στην κοιλιά της μάνας του, ή του δίνω μια περισσότερη δύναμη για να αντιμετωπίσει τον κόσμο. Και έτσι στο τσακ μου έδωσε τη δύναμη στα χέρια. Θεέ μου την έδινε στην τσέπη. Κατάλαβα. Έχεις οικονομικά προβλήματα. Εγώ, θέλετε να με δανείσετε? Όχι, ρωτάω, άμα θέλετε, εγώ δεν λέω όχι. Μόνο για μια μέρα, δεν κάνω μέρα πρωθυπουργό. Ο μπαμπάς. Μια ζωή ονειρεύεται να γίνει πρωθυπουργός. Σε μένα ανέθεσε να λύσει τα προβλήματα της οικογένειας και αυτό θέλει να λύσει τα προβλήματα του κράτους. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν πήρες ακόμα το πτυχίο σου. Πώς να το πάρω, κύριε πρόεδρε? Όλο διέκοπτα. Δίνω εξετάσεις τότε που οι πανελλαδικές ήταν πανελλήνιες. Μπαίνω από τους πρώτους πρώτος. Τελειώνω το πρώτο έτος, πάλι πρώτος. Αλλά μετά διακόπτω. Διότι έπρεπε να παντρευτεί η αδελφή μου τον εκλεκτό της καρδιάς της. Το Σωτήρι. Δουλεύω μέχρι για πει, κύριε πρόεδρε, και την παντρεύω την αδερφή μου. Και ξανασυνεχίζω πάλι τις σπουδές μου, αλλά αρρωσταίνει φουκαριάρα η μάνα μου. Και εκείνη την εποχή ο πατέρας μου, όπως ξέρετε, το είχε ρίξει να πούμε για να γίνει πρωθυπουργός. Έγινε καλά η μανούλα μου, ξανασυνεχίζω τις σπουδές μου και τις ξαναδιακόπτω πάλι για να πάω να υπηρετήσω τη θητεία μου. Διότι, όπως ξέρετε, χωρίς το απολυτήριο του στρατού δεν βρίσκεις εύκολα δουλειά. Τελειώνω το στρατιωτικό, ξαναέρχομαι, ξανασυνεχίζω τις σπουδές μου και τις ξαναδιακόπτω. Γιατί είχε μεγαλώσει η αδερφή μου η Αλίκη και έπρεπε να μάθει γράμματα, κύριε πρόεδρε. Διακόπτω, μαθαίνει, ξανασυνεχίζω εγώ, ξαναδιακόπτω, ξαναπήγα και κατά τα άλλα καλά όμως. Μάλιστα, κάπως έτσι σπούδασα κι εγώ. Και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, κύριε πρόεδρε, γιατί εγώ για την οικογένειά μου μπορώ να κάνω τη μεγαλύτερη θυσία. Είσαι αξιέπαινος. Τώρα έβη της ουσίας. Πού είναι ο δικηγόρος σου? Τι να τον κάνω εγώ τον δικηγόρο, κύριε πρόεδρε? Εγώ είμαι ο καλύτερος δικηγόρος. Ο καλύτερος? Μα αφού εσύ δεν έχεις πάρει πτυχίο και δεν έχεις κάνει δίκη. Πώς είσαι ο καλύτερος? Γιατί όλοι οι δικηγόροι έχουν χάσει δίκες. Ενώ εγώ δεν έχω γίνει ακόμα και δεν έχω χάσει καμία. Αν με βοηθήσετε θα την κερδίκω. Παρακαλώ! 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 Παρακαλώ!
σου εύχομαι και υπουργός δικαιοσύνη. Με σένα πρωθυπουργό όλα μπορούν να γίνουν πατέρα. Πέφτω με το χιλιάρο. Πολύ σε χάρηκα στο δικαστήριο, αδελφούλη μου. Πολύ ωραία τα είπες. Πιο καλά και από δικηγόρος. Εγώ διαφωνώ. Ορίστε, διαφωνεί ο Σωτήρης, ο ζύγδης της οικογενείας. Βεβαίως και διαφωνώ. Είπες ότι διάκοψες τις σπουδές σου για να παντρέψεις την αδερφή σου τη Βάσο. Ψέματα είναι, Σωτήρη μου. Αν δεν έκανε πέντε δουλειές μαζεμένες ο Ηρακλής μου, πού θα βρίσκαμε τα λεφτά να κάνουμε το γάμο. Σιγά, μωρέ, τα έξοδα. Τι σιγά τα έξοδα, μωρέ. Μέχρι και δεσπότη δεν μας ζήτησες. Δεν στο φέραμε. Άλλο αν ήταν αδελφή. Εμείς τι φταίμε. Α, Ηρακλή. Μαμά, εννοώ αδελφή ψυχή, όχι. Δεν τα αφήνετε αυτά, μωρέ. Ένα τριάρι μου τάξατε και αυτό στον δρόμο βγήκε διάρι. Κύριε και ασθενό. Θα στο φαρδίνω, Σωτήρη μου. Θα στο φαρδίνω. Τώρα είναι στενά τα πράγματα. Άσε να πω σε μια ρέγουλα. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Πέσαμε σε Μάη Παναθηναϊκό. Αν δεν σου αρέσει το διάρι, σήκω και φύγε. Χίλιες φορές σου το είπα να μην στεναχωρείς τον αδελφό μου. Μην του παίρνεις, βρε Βασούλα μου. Έχει δίκιο ο Σωτήρης. Δεν ζητάει παράλογα πράγματα. Ζητάει να του κάνουμε τα 2-3. Το άσχημο θα ήταν να ζήτα και να του κάνουμε τα 3-2. Για δωμάτια μιλάω, μαμά, όχι για τα άλλα. Μια μέρα δεν με κάνω πρωθυπουργό. Θα γκρεμίσω όλα τα διάρια. Να μίλησε ο Τρίτης με τις μπουλντόζες. Το κεφάλι μου. Με έχει τρελάει τον τελευταίο καιρό. Περσία, Αλικάκη, γιατί δεν πας στον γιατρό, αγάπη μου. Ναι, δεν καταλαβαίνεις, Ηρακλή μου. Δεν θέλει να σε βάλεις έξοδα. Βλέπεις ο κύριος πρωθυπουργός από εδώ δεν έχει ούτε μια ασφάλεια. Μια ανακούω ανοησίες τώρα. Εγώ είμαι ο μόνος Έλληνας που βρίσκω τόσες πολλές δουλειές. Μας κόψαν και την άτα. Εσείς θέτε που σας έκοψε την άτα. Διότι δεν ξέρατε τι σημαίνει άτα. Τι σημαίνει άτα. Άσε, τρώτε αύριο. Βρε εσύ τρελούτσικο. Όταν εσύ είσαι άρρωστο, εγώ αρρωσταίνω δύο φορές. Γι' αυτό αύριο θα σε στείλω στον καλύτερο γιατρό. Μην ανησυχείς, Ηρακλή μου. Θα μου περάσει. Είπα, θα πας στον γιατρό. Το είπα και θα γίνει. Με σύγχυσες. Προσωρινός ταυτή, αλλά μόνον επί των κακουργημάτων της εκδοθέντος ανθρωποκτήτων. Σε περίπτωση προσβολής της δημοσίας εδούς... ο εισαγγελέας επεμβαίνει αυτεπαγγέλτος. Η έκθεση των γεννητικών οργάνων εις δημόσια θέα αντίκειται στις διατάξεις. Τι λοιπόν, κύριο κόριτσο, αυτή να σου φτιάξει βραστό νερό να γλύφει στα δάχτυλά σου. Στο πέντε μία σαμπάνια. Στο πέντε μία σαμπάνια. Φτιάχνω στο αδερβάκι μου αυτό και πολύ καλά είναι. Και ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα. Η UNICEF. Δυστυχώς πέσαμε σε ζόρικο. Πήγαινε να καθαρίσεις. Το βλέπω. Μετά σε θέλω να μιλήσουμε, έτσι. Έγινε, δεν σου. Κάτι θέλω να πούμε. Δεν πληρώναμε. Πάμε εδώ εδώ. Όχι, δεν φοράει, δεν πληρώναμε. Τι σημαίνει εδώ πέρα, κύριε. 20.000 καλογαριασμός και δίνει μόνο 5. Καλά πήγαινε εσύ. Αν δεν πάγαινε, ρε. Και πολλά πληρώναμε. Διότι θέλει προκύψει να έχουμε. Κοίταξε, για να μην προκύψει τίποτα. Πλέρωσε, γιατί αν δεν πλερώσεις θα προκύψει ο νόμος. Άντε πάει, ναι, ρε. Κοιτάξτε μια σκουλικατέρα που μου φέρανε να μου πουλήσει μαγιά. Φύγε, ρε, φύγε. Θα βήξω, ρε, και θα χεστείς. Πρόσεξε, κοίταξε, ναι. Εσύ είσαι καλός κύριος. Δεν είσαι χοντρομαλάκας. Τι είπες, μωρή καραμάδα. Θα σε διαλύσω, ρε. Τα λεφτά σου ή τα κουλά σου. Αχ, εντάξει, μαδρεφάκι, θα πληρώσαμε. Πω, μου το ξέρανε. Ωχ, και δεν σου φαίνεται, μου αδερφέ μου, δεν σου φαίνεται. Θα πληρώσω, ρε παλικάρι, θα πληρώσω. Μην τα φτύνεις, δεν χρειάζεται. Είδα και πάθα, κυρά μου, να σε φέρω στο νοτά μου. Είδα και πάθα, κυρά μου, να σε φέρω στο νοτά μου. Λουλουλου.
ευχαριστώ. Για πες μου τώρα, τι θέλεις να μου πεις. Έχω πληροφορίες αφεντικό ότι βγαίνεις με την αδελφή μου την Αλίκη. Είναι αλήθεια? Σωστές είναι οι πληροφορίες σου. Αγαπιόμαστε. Άμπα, τόσο πολύ αγάπη δηλαδή και φέρνει πονοκεφάλους, γιατί τώρα τελευταία το αλικάκι μου δεν νιώθηκε πολύ καλά. Άκουσε, Ηρακλή. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν με θέλεις για καμπρός επειδή είμαι καμπαρετζής, αλλά κοίτα. Άστο, άστο, μην το συνεχίζεις. Ναι, ρε, δεν σε θέλω. Δεν σε θέλω γιατί είσαι καμπαρετζής και δεν μου αρέσει η δουλειά που κάνεις. Γιατί? Γιατί όποιος νύχτες περπατεί, λάσπες και σκατάπατη. Ηρακλής. Ένα χάμπουργκερ special καλοψημένο! Και ένα μισοψημένο! Και ένα καλοψημένο προς το μισοψημένο! Ένα τσις χάμπουργκερ για το 5! Τσις για το 3! Τσις για το 2! Τσις για το 7! Τσις για μένα! Ούτε να κατουρίσω δεν προλαβαίνω! Καπελιέρα, σαν καθήκη είναι! Αχ, 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 αχ. Έλα τώρα, Ρακλή μου, φέρα μου σε παρακαλώ δύο σάντουιτς, αγόρι μου, άντε. Μα σε παρακαλώ, πού είσαι, με σαμπόν και τυρί. Με σαμπόν και τυρί. Και πού είσαι, βάλε μου και αυγό, αρκετό αυγό, έτσι. Κλούβιο το θέλεις. Άντε, πήγαινε. Βάλε και μπέικον μέσα, έτσι. Ας βάλω και μπέικον. Άντε, μπράβο. Τι άλλο να βάλουμε. Να βάλουμε. Άσε, θα δω τι έχει απομείνει μέσα στην τουαλέτ και θα στο φέρω. Ηρακλή. Μίλα γιατί στο τσάκι τα προλαβαίνω. Πρέσι, ο καθηγητής έχει αρχίσει τις εξετάσεις. Και εσύ ακόμα δουλεύεις. Αμάν, το ξέχασα. Πάω να κατουρίσω και έρχομαι. Έτσι. Άλλο. Αφεντικό, έλα κατουρά για μένα. Γιατί εγώ πάω για εξετάσεις, έτσι. Σου χρωστώ ένα κατούριμα. Μου χάλασες το μακιγιάζ. Γυναικείες τουαλέτες έχετε? Όχι. Δοκιμαστήριο έχετε? Ναι, εκεί. Ευχαριστώ. Αχ, ξαλάφρωσα. Δεν μου κάνει. Δεν θα πεις τίποτα. Στην υγεία σου, αγάπη μου. Πάντα επιτυχίες και καλό πτυχίο. Και γαμπρός. Να σε χαίρεται η νύφη που θα σε πάρει. Έλα μου, Ασημερτώ, αφού το ξέρεις, μία είναι και μοναδική, αφού είσαι εσύ. Και έτσι όπως πάει το πράγμα, θα πάρεις Νόμπελ υπομονής. Αλλά εσύ, Μυρτώ, έχεις δίκιο. Εντάξει, έχεις δίκιο. Διότι τόσες φορές σου έχω πει ότι θα σε παντρευτώ. Αλλά δεν φταίω εγώ. Σε πηγαίνω στην εκκλησία, λείπει ο παπάς. Άλλες τόσες φορές να μου το πεις, εγώ θα περιμένω. Τόση υπομονή πια. Είπαμε. Πάνω από όλα το πτυχίο σου. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά εγώ όμως αισθάνομαι άσχημα, Μυρτώ μου, διότι τόσα χρόνια δεν σου έχω προσφέρει τίποτα. Θέλεις μια πατάτα? Αγάπη είναι να δίνεις και όχι να παίρνεις. Πάρε μια πατάτα, έχει και άμυλο. Είσαι πολύ καλός, Ηρακλή. Τόσο πολύ καλός που φοβάμαι. Το ξέρω ότι φοβάσαι, γιατί ο καλός καλό δεν έχει. Και αυτό και το ότι... Εγώ έχω μία θεωρία όμως. Κάνε το καλό και ρίξε στο γυαλό. Το θυμάσαι εκείνο εκεί που πνιγότανε, που κολύμπησε 150 μέτρα βάθος και τον έβγαλε έξω στο γυαλό. Ναι, αλλά μετά τον ξανά ρίξες μέσα. Ναι, γιατί το λέει μόνο του. Κάνε το καλό και ρίξε στο γυαλό. Τον ξανά ρίξε. Πότε επιτέλους θα σου παραστεί. Μόλις θα έρθει ο λογαριασμός, δεν έχω μία. Εσύ έχεις. Αυτό σου άνοιξε κουβέντα για το δεσμό μας. Ναι. Και μου το είπε καθαρά. Δεν τον εγκρίνει γιατί δεν του αρέσει η δουλειά που κάνω. Μην τον παρεξηγείς, Στέλιο μου. Είναι καλό παιδί. Αλλά έχουν σπάσει τα νεύρα του τώρα τελευταία. Από την πολλή δουλειά, από την πολλή μελέτη. Μέχρι που υποψιάζεται ότι εγώ είμαι η αιτία το τελευταίο καιρό που έχεις πονοκεφάλους. Σου κάνω, λέει, τη ζωή δύσκολη. Εσύ γιατί δεν του μιλάς? Θα γίνει και αυτό. Προς το παρόν όμως πρέπει να του κάνω το χαρτίρι. Ποιο χαρτίρι? Να πάω στο γιατρό. Άσε με μόνο, κύριε Σαράντη, το κραπολίο σου έχει γίνει χειρότερο και από φαρμακείο. Θα πω στη μανούλα μου να πάει να ψωνίζει να πούμε κρέας από το κέντρο επίπλου. Και γιατί από το κέντρο επίπλου? Γιατί εκεί ένας καναπές είναι πιο φθηνός από μια μπριζόλα. Τι να κάνουμε, Ηρακλή μου, βλέπεις ακριβή να είναι και τα κάψιμα. Δηλαδή τι θες να πεις τώρα, ότι τα μοσχάρια τρώνε μαζούτ?
Καλημέρα, Νατάσα, προσωπική μου παντοπόλαινα. Καλώ τον Ηρακλή. Τι θα πάρει? Εσένα. Μου κάνει το λογαριασμό, ε? Βρε, ποιο λογαριασμό? Αλλάζω τις τιμές. Πάλι τις αλλάζεις και χθες τις άλλες τις τιμές. Αστάστα, Ηρακλή μου, μεγάλος μπελάς. Όλη την ώρα με ένα στυλό στο χέρι. Ενώ εσύ θα ήθελες να είχες άλλο πράγμα στο χέρι. Ρε, Συνατάσα, δεν είσαι οργανωμένη, παιδί μου. Ε, τι οργάνωση να κάνω? Να πάρεις ένα ρολόι Longines. Γιατί? Για να σου λέει, στον επόμενο τόνο η φέτα θα έχει 500 δραχμές. Στον επόμενο τόνο η φέτα θα έχει 1000 δραχμές. Διανέχτε, πορτοκαλάκια. Διανέχτε, διανέχτε. Έχουμε, πράγμα έχουμε. Καλώ τον Ηρακλή, το καλύτερο πελάτη μου και το καλύτερο παιδί της γειτονιάς. Για να μιλάς έτσι πάει να πει ότι σου χρωστάω πολλά. Λέγε λοιπόν για να μην στα δώσω. Από σένα να έχω να παίρνω, Ηρακλή. Να έχω να παίρνω. Για λέγε, τι σου χρωστάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 5 κιλά πατάτες. Πολύ ωραία. 3 κιλά μήλα. Πολύ ωραία. 2 κιλά κρεμμύδια. Πολύ ωραία. 6 μαρούλια. Μάλιστα. Και 38 αγκούρια. Βάλτε στο. Γρήγορα σκυρίσεις. Πιο δυνατά. Φύγε από τα σκυνιά. Παρακαλώ, διάλειμμα, έπεσε πίνη. Ω, με συγχωρείς, Ρίγκο, ξεχάστηκα. Πήγαινε να παραγγείλει στο απέναντι φασκουντάδικο. Εκεί που δουλεύει και το καλό παιδί που είναι και φοιτητή. Ω, Ηρακλή. Παιδί τσιμάνι αυτό το παιδί. Μεταξύ μα, τραπεζικό, πολύ το πάω αυτό το παιδί. Το πάω έτσι. Καλημέρα σας, κύριε Αντωνίου. Πώς θα πάμε με τους φοιτητάς, είσαι ευχαριστημένος με την προπόνησή τους? Σαν τέχνες που είναι, αρκετά καλά. Θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα. Είχα μια συζήτηση με τον Μπρίτανη και θα ήθελα να σε ενημερώσω. Πολύ ευχαρίστως, κύριε Αντωνίου, είμαι στη διάθεσή σας. Κυκλοφορώ και απλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Και απορώ και απορώ που σε λατρεύω και απορώ. Και πώς θα φύγω, ρε, γιατί κόλλεις έτσι τα μάτια σου? Μιλά καλύτερα, ρε, για να μην γίνουμε βίδες, έτσι. Άντε, κάνε λίγο πιο μπροστά να φύγω. Απαράτα με, ρε, για να τον μπαρκάρω, ξεπίνησα τα χέρια μου. Α, πού τον μπαρκάρεις, τον μπαρκάρεις, δηλαδή. Τι είπε, ρε. Τι είπε, αφού σου λέω. Κάτσε καλά. Έλα, Έλληνες, ψυχραιμία. Θα ήθελα να μάθω ποιος είναι ο προστινός και ποιος είναι ο πισινός. Εγώ είμαι ο πισινός. Εσύ είσαι ο πισινός. Ναι. Θα έπρεπε να το είχα καταλάβει με τη μούρη που έχεις. Έλα, κράτα εδώ. Εγώ θα το τακτοποιήσω. Παίρνω εσύ από εδώ. Τι τα έχουμε τα πράτσα, βρε. Γαμώτου. Έλα, κύριε πισινά, να το πάρεις να φύγουμε. Μπράβο, ρε άνθρωπέ μου, τι είσαι, γερανός? Όχι, βρε, ο κουταλιανός. Αμός, κυρίου. Είναι αλλά. Έλα, τσεδάφτα, όχι πολύ. Ένα μέτρο ψηλότερος. Δηλαδή δεν προβλέπεις καμία διάκριση σε αυτή την πανεπιστημιάδα της πυγμαχίας? Δυστυχώς, κύριε Αντωνίου. Έτσι. Δυστυχώς δεν έχω το κατάλληλο έμψυχο υλικό. Τώρα, αν νομίζετε ότι κάποιος άλλος προπονητής θα μπορούσε να κάνει καλύτερη προετοιμασία από μένα. Σε παρακαλώ, Μάριε. Τι είναι αυτά που λες? Προς Θεού, η συζήτηση που έκανα δεν έχει καμία σχέση με παρατήρηση ή με επέμβαση στη δουλειά σου. Σε παρακαλώ. Το ξέρω, κύριε Αντωνίου, το ξέρω. Αλλά επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να μιλώ ποτέ ψέματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να πείτε στον κύριο Πρίτανη ότι αποκλείω κάθε διάκριση σε αυτή την πανεπιστημία. Συνάδελφοι, έφτασε ο γιατρός της πείνας. Διάλειμμα! Ένα διάλειμμα! Ελάτε να φυλακουκιάσετε το μπουστάρι. Συγγνώμη, ρε φίλε μου, ξέφυγε. Ποιος είσαι, ρε Ηρακλή, ο Μασίσκας? Ποιος μίλησε? Εγώ. Αμάν, σε πέρασε για Γκάντι. Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν το ήθελα. Ούτε κι εγώ. Τροπή σου, σε αυτό το αδύναμο πλάσμα βρήκες να δείξεις τη δύναμή σου. Να μάθει να προσέχει ο κοκαλιάρης. Είδα τον ουρανό σφοντίλι και τα άστρα μακαρόνια. Σύνελθε,
Σύνδεθε. Συνήλθα. Δεν μπορώ να καταλάβω πού βρήκατε τα στήρια και γελάτε. Ένα φορείο να το πάρουμε. Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Εντάξει, αφήστε με, αφήστε με. Εσύ δεν είσαι εντάξει. Εγώ σου ζήτησα συγγνώμη, έτσι. Τι θες δηλαδή, ζητάς και τα αρέστα. Σου δώσω καμία και σου σκοτώσω. Σταμάτα, παιδί μου. Θες να πας φυλακή. Άστο να μπορεί να θέλει να πάει στην κλινική. Τι είπες, βρε σκουλικά, αντέρα. Ο δέκατος άθμος σου, Ηρακλή. Ηρακλή. Είσαι πυγμάκος και μας το κρύβες. Όχι, γιατί, πόσες μέρες η ιδέα. Τα χέρια σου, παιδί μου, ρίχνουν κεραυνούς. Αυτός που ξάπλωσες κάτω με μια μπουνιά είναι ο καλύτερος μας πυγμάκος. Σκέψου να δεις πως θα είναι ο χειρότερος. Αυτά τα χέρια, εγώ μπορώ να τα κάνω διάσημα στο box. Δεν μου λες, είσαι φοιτητής. Μάλιστα, είμαι της νομικής, τώρα θα πάρω το πτυχίο. Μάριε, μήπως έχουμε βρει αυτό που μας χρειάζεται. Τι βρήκατε, ρε παιδιά. Τα χέρια σου, παιδί μου, τα χέρια σου. Ρε εσείς, παιδιά, τρελαθήκατε. Εγώ άλλο βάρος, εσείς αλυστήκατε. Εγώ με αυτά τα χέρια δουλεύω και δεν τα βγάζω πέρα. Εάν σας τα δώσω σε εσάς, με ποιο θα δουλεύω, με το τρίτο. Πιο δυνατά. Πιο βαθιά. Λίγο ακόμη. Τι έχει, γιατρέ μου. Χρειάζεται να διεξετάσεις νευρολόγος. Εγώ είμαι νευρολόγος, αλλά νομίζω ότι η κόρη σας πρέπει να εξεταστεί από ένα στομαχολόγο. Τι να σας πω, εγώ είμαι στομαχολόγος. Θα πρέπει όμως να την εξετάσει και ένας ουρολόγος. Μάλιστα, γιατρέ μου. Και τι σας οφείλουμε? Σε μένα τίποτα. Στη γραμματέα μου θα την δώσετε 5.000. Μια μέρα κάντε με πρωθυπουργό και θα δείτε τι σύστημα υγείας θα εφαρμόσω. Του θανάτου. Ορίστε. Σε κάνουμε σήμερα, πρωθυπουργό. Δώσε μας τα 20 χιλιάρικα που ξοδέψαμε στους γιατρούς για να μας πούνε σε ποιο γιατρό πρέπει να πάμε. Εγώ δεν ξαναπάω σε γιατρό. Δεν ανέχομαι να πληρώνει τόσα λεφτά για μένα, Ηρακλής. Τον λυπάμαι. Αν τον λυπόσουνα, θα ξεκόβεσαι από το στέλιο. Ξέρεις ότι είναι το μόνο πράγμα που τον πειράζει. Σε αυτό όχι. Δεν έχει δίκιο. Και βέβαια δεν έχει. Ο Ηρακλής αποκλείεται να δώσει την έγκρισή του. Τον έχει πάρει με στραβόμαρτη. Ποιος ξέρει τι βλέπεις στο καμπαρέ και φοβάται για το μέλλον σου. Κακώς δεν κάνουν τα επαγγέλματα τους ανθρώπους. Εγώ ξέρω σφάχτη που έχει ψυχή παρθένας. Ωραίες γνωριμίες έχεις, κύριε πρωθυπουργέ, με παρθένες. Λα. Τσα! Γεια σας, μανούλα μου γλυκιά ομορφιά. Ουχ! Κουσέρας, Χριστέ. Μανούλα μου, μορφιά μου εσύ. Μωρέ, μέσα από την κυλίτσα τι έβγαλες αυτό το πέδαρο μου, μανουλίτσα μου. Αδελφούλα μου, γλυκιά μου. Γλυκιά μου, αδελφούλα. Εσένα δεν σε φιλάω, βρε. Γιατί τι σου κάνω? Θα περιμένω να ορκιστείς πρώτα πρόεδρος Δημοκρατίας και μετά. Τι έγινε, γιατί τέτοια μούτρα, πέσανε οι πετρελοπηγές έξω για να ξέρουμε δηλαδή. Να, Ηρακλή μου, πήγαμε στους γιατρούς. Και τι είπε ο γιατρός? Να πάμε σε γιατρό. Και πού πήγες, ρε μάνα, σε πεντατζή πήγες? Σταμάτα, μητέρα. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω. Α, για τέτοινε. Μητέρα, κάτι μου κρύβεις. Λέγε λοιπόν τι συμβαίνει. Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει. Πάσχει η χώρα από κακό σύστημα υγείας. Αυτό είναι. Να ορίστε, μίλησε και ο γεννηματάς τώρα. Άσε μας, μωρέ πατέρα, όχου. Λέγε, ρε μάνα. Ενάγε μου, ένας γιατρός μας στέλνει στον άλλον. Έξοδα, πολλά έξοδα. Και η Αλίκη Κακομοίρα στεναχωριέται. Γιατί ξέρει με τι δυσκολία βγάζει τα λεφτά. Αυτό μην το ξανακούσει, έτσι. Όπως δεν πρέπει να ξανακούσει ότι βγαίνει με το στέλιο. Εγώ είμαι πρωθυπουργός τώρα. Λοιπόν, θα την πας και θα πάτε στους γιατρούς που οι γιατροί σας είπαν να πάτε, εντάξει. Εδώ πέρα είναι όλες μου οικονομίες. Πάρτες, ρε μάνα, να τις ξοδέψεις όλες για το αλικάκι. Γιατί το αλικάκι πρέπει να γίνει καλά, ρε μάνα. Γεια μου, Ηρακλή μου. Έτσι, μωρέ, σας θέλω να γελάτε εδώ μέσα. Έτσι ευχαριστιέμαι εγώ εδώ πέρα, μωρέ. Λοιπόν, θα την πάτε στους γιατρούς και θα πει και ένα τραγούδι. Την πρόλαβε υπό σχολείου. Αγάπες μου πήρανε. Δεν ξέρω τι μέτρα θα λάβω για τα τραγούδια αυτά, αλλά... Να ορίστε, άρχισε τις προγραμματικές δηλώσεις. Άσε μας, ρε γέρο. Πολύ μεράκλωσε η διπλανή. Μα που νομίζω ότι βρίσκεται καλέ, σε σκυλάδικο. Και γιατί δεν της λέτε τίποτα? Μπορεί να με ψηφίσει. Επειδή δεν θέλω και φασαρίες. Επειδή εγώ θέλω τις φασαρίες, θα πάω να τις χτυπήσω τον τοίχο. Ποιος είναι, μωρή, έχουμε κι άλλο στο άνθρωπο. Ένα γέλιο, μια ματιά. Εκόφτω, μωρή, μας ξεκούφανες. Πού. Μα γιατί να με παουλιάσουνε στο ξύλο. Εγώ θέλω πρώτα να πάρω το πτυχίο μου και μετά να φοβάμαι χάρη. Εδώ πρόκειται να διακριθεί το πανεπιστήμιο. Να πάει μπροστά η χώρα μας. Δεν πρέπει να αρνηθείς, κύριε Σπίνο. Μα δεν έχω ιδέα από box, το ξέρεις. Το μόνο που ξέρω είναι να βλέπω δύο με κοντά παντελονάκια και με κάτι και να τρώει ο ένας περισσότερος από τον άλλον. Εγώ θα σου μάθω όλα τα μυστικά.
Με τη δύναμη που έχει στα χέρια σου και με μια κατάλληλη προετοιμασία, αποκλείεται στην κατηγορία σου να χάσεις αγώνα. Αγώνα μπορεί να μην χάσω, αλλά θα χάσω τα αυγά και τα καλάτσια. Και η δόξα! Ποια δόξα, η δόξα δράμας πήρε μπακ βούλγαρο. Η δόξα, μωρέ, που θα αποκτήσει μετά το θρίαμβο στους αγώνες. Θα μιλάει για σένα ολόκληρη η Ευρώπη. Θα πάρεις δάφνες. Τι να τους κάνω τις δάφνες, δεν θέλω να κάνω στιφάτο. Μην αφήσεις αυτή την ευκαιρία να καθεί η Ηρακλή. Μην ξεχνάς ότι η ζωή σου θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα γίνεις το πρόσωπο της ημέρας. Το όνομά σου θα συνδεθεί με τη μεγαλύτερη επιτυχία του πανεπιστημιακού μας αθλητισμού. Έχεις και εσύ το δικαίωμα να χαρείς Ηρακλή. Μην ξεχνάς ότι το χρήμα πολύ το εμίσησα. Όχι, εγώ δεν το μισώ, το αγαπώ. Θέλετε να σας δώσω δάφνες να μου δώσετε 5.000. Σε δείξει τηλεόραση. Εμένα, ναι. Θα με δείξει τηλεόραση. Ναι. Ζωντανή μετράδοση. Μετράδοση θα είναι ζωντανή. Εγώ θα είμαι πεθαμένος. Με το όλα δεν γινόταν αλλιώς. Αύριο πρέπει να καταθέσω την αγωγή. Είναι η τελευταία μας προθεσμία. Μην το συζητάτε καθόλου, κύριε Σιμίου. Άλλωστε η καλή δακτυλογράφου στις υπερορίες φέρε. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Μήπως θα ήθελες να σε πάω με το αυτοκίνητό μου? Όχι, δεν πειράζει. Προτιμώ να περπατήσω λίγα. Όπως θέλεις. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Μιλτώ. Μυρτούλα. Ηρακλή, εσύ. Εγώ είμαι, μάτια μου. Εσένα σε βλέπω, τα μάτια σου δεν βλέπω. Αφού έκανα μαύρα μάτια να σε δω. Βέβαια, αφού βρήκες άλλη αγάπη. Εγώ βρήκα άλλη αγάπη και δεν την ξέρω ποια είναι, μπορείς να μου πεις. Η δόξα. Ποια δόξα, μωρέ. Και είναι μάλιστα και μια ξενιαλίστρα. Τι να γίνει όμως, αφού έτσι σ' αρέσει. Άμα μ' άρεσε και την ήξερα, θα την ήξερα εσύ. Τι είναι αυτά που λες, ρε Σιμιρτώ? Κύριε Σιμιρτούλα, εγώ τα πω πολύ καλά στις μπουνιές. Άμα είχα και τρίτο μάτι, θα μου το έκανε μαυρίσει. Καλά όλα αυτά. Τις δουλειές σου όμως, τα διαβάσματά σου, πώς τα προλαβαίνεις? Δεν τα προλαβαίνω. Αλλά θα τα προλάβω όμως, πού θα μου πάνε. Και ξέρεις, εγώ τώρα θα ακολουθήσω τις παραδόσεις των αρχαίων ημών προγόνων μου. Σου κάνανε γερή πλήση δηλαδή. Όχι, δεν με πλήνανε. Μόνος μου πλήθηκα. Να λέμε και κανένα αστιάκι. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε, Ηρακλή. Κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις.
Αλλά πρόσεξε γιατί μπαίνει σε μεγάλη περιπέτεια. Τι περιπέτεια? Άμα ξέρω ότι εσύ με αγαπάς, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Το ξέρεις ότι σε αγαπάω. Και επειδή σε αγαπάω, γι' αυτό φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Ότι θα σε χάσω. Λες να με καθαρίσουνε, διότι διαφορετικά δεν με κάνεις με τίποτα. Μύρτο, μυρτούλα μου, μυρτούλα μου. Μουα. Δεν μου λες να με βοηθήσεις στον αγώνα να κερδίσω? Αν είναι βοήθεια η αγάπη μου. Μα με την αγάπη κερδίζει τα πάντα. Εδώ με την αγάπη πέσανε κάστρα και δεν θα πέσουν οι αντίπαλοι μου με νοκάουτ. Θα τους διαλύσω. Όλοι θα μιλάνε για τους καινούργιους άθλους του νέου Ηρακλή. Έλα, κάτσε πάνω. Ηρακλή. Γεια σας, πάνω στο πέντε. Πώς είναι το πρόσωπο, εσύ μου φίλε? Τι εκτές, είσαι εκτελέστερα, παιδε. Ηρακλή, σύμπνα! Κοίτα, επειδή είσαι πολύ κουρασμένος, δεν πας σπίτι να κοιμηθείς καλύτερα. Άντε, σου δίνω και μερικές μέρες άδεια. Όχι, ρε, δεν θέλω χάρες. Θα φύγω μόνος μου από τη δουλειά σου. Όπως θα φύγεις και εσύ από την αδελφή μου, έτσι. Κοίταξε, ρε Ηρακλή, δεν είναι ώρα για τέτοιες κουβέντες τώρα. Κοίταξε, μη σε πλακώσω τώρα και αρχίσω από σένα τα νοκάουτ. Εντάξει, εγώ την αδελφή μου, ρε, θα τη δώσω σε επιστήμονα. Δώστε για να πεινάσει. Τουλάχιστον θα πεινάει επιστημονικά. Βρέση, με την πείνα μου παίζεις. Τρεις φορές σου έχω πει να μου φέρεις χάμπουργκερ και εσύ μου φέρνεις πατάτες. Γιατί? Αλήθεια, γιατί? Ξέρω εγώ. Ή κουφός είσαι ή μάπας. Δεν το κλείνετε, λέω εγώ, καλύτερα το ρημάδι. Αυτό τη λέω δεν με ακούει. Μπράβο. Καλή, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Τι θες να συμβαίνει, κύριε, τι θες να συμβαίνει? Είμαι μισή ώρα εδώ πέρα και δεν μπορώ να φάω. Τι το κρατάς αυτόν εδώ το μάπα, για μόσφρα? Ηρακλή, Ηρακλή, ξύπνα. Ο κύριος είναι ο καλύτερος πελάτης μου. Και ας πας να μου τον διώξεις. Τον τρίτο πελάτη που μου διώχνεις, Ηρακλή. Τζους, τζους. Δηλαδή με διώχνεις? Ναι, ναι. Λοιπόν, από εδώ μέσα να μην ξαναφάτε. Γιατί τούτοι εδώ παίρνει τα τεκνά, τα σφάζει και τα κάνει χάρμπουργκερ. Να, θα σου δώσω μηνιά με το βαρύ μου το χέρι και θα σε μελανιάσει. Και εγώ θα σκόψω τη μύτη να την κάνεις χάρμπουργκερ. Λυπάμαι, κύριε Σπίνο, αλλά για πρώτη φορά είμαι υποχρεωμένος να σε απορρίψω. Ήσουν αδιάβαστος. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, εγώ... Ξέρω. Προετοιμάζεις για την Πανεπιστημιάδα της Πυγμαχίας. Μάλιστα. 12 ώρες την ημέρα προπόνηση για να δοξάσω την πατρίδα και το πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά. Μου είναι προσωπικά αδιάφορο. Εγώ θέλω να βγάλω επιστήμονες. Αυτή είναι η αποστολή μου. Βέβαια, το θέλω πολύ να κερδίσω αγώνες, γι' αυτό έλα να σου ευχηθώ από τώρα καλή επιτυχία. Δώσ' μου το χέρι σου να στο σφίξω. Κουράγιο, Ηρακλή, κουράγιο. Όλα αυτά πρέπει να σε επισμωρούν και να γίνεσαι ακόμα πιο δυνατός. Αν έχω πεισμώσει, λέει, εγώ τώρα τρώω σίδρα και καταπίνω φωτιές. Εμένα μύρισε δόξα και την νιώθω σαν καστρωμένος. Θα την έχεις, Ηρακλή, εγώ στο υπόσχομαι. Και αν μάλιστα υπήρχαν στοιχήματα σε αυτούς τους αγώνες, θα ποντάρεις να πάνω σου όλο μου το βιώσεις. Δεν βλέπεις κάτι τώρα? Η μάνα σου. Ποια γέμπα τη μάνα? Δεν σου γκρινιάζει? Όχι, ρε. Η μανούλα από μένα που έδωσε και την ευχή της εγκοτζημάνη μάνα. Μπράβο. Τότε μη φοβάσαι τίποτα. Ευχή γονιού αγόραζε και σε βουνό ανέβα. Με τη μόνη διαφορά που εγώ θα ανέβω στο ρί. Πιάσε μου τα κάτω. Αγαπητοί μας φίλοι, και τώρα ο τελικός της πρώτης πανεπιστημιάδας πυγμαχίας με τον Ρουμάνο Νικολάη Κουπέσκου και τον Έλληνα αντίπαλό του Ηρακλή Σπίνο. Ο αγώνας θα έχει διάρκεια 10 γύρους των 2 λεπτών. Διαιτητής τελικής αναμέτρησης είναι ο Γάλλος Ζαν Πολ Πιαλά. Thank you.
είμαστε διεθνώς. Συμφωνώ απόλυτα. Τρελή, Σαραμάνα, κάτε μα κάτω από το νοσοκομείο. Είμαι ευχαριστημένος. Σου δώσε κάτι υψηλέ, αλλά έφαγε σε κάτι χοντρέ που τη σακουλεύτηκε. Μήπω σταμάτα! Άσε με να τον εθαρρύνει ο αφεντικό. Σε χρυσό μετάλλιο στην Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιάδα. Πρόκειται για το φοιτητή Ηρακλή Σπίνο που και. Γιατί την έκρισε, Ρομπέρτο, δεν σε ενδιαφέρει αυτό ο Σπίνο. Περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Και τι σκέφτεσαι να κάνει. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, Σόνια μου. Θα εφαρμόσουμε μαζί τη γνωστή συνταγή. Κατάλαβα, θα τον αγαπήσω κι αυτόν. Υποχρεωτικά. Αφού αγαπά όπω και εγώ το χρήμα. Μα υπάρχει πιο υπέροχο εραστή. Εκτό από σένα, φυσικά. Μου επιτρέπετε? Βεβαίως, αφού δικό σου είναι το μαγαζί και μας κάλεσε, είναι δυνατόν να μην σου επιτρέψουμε να κάτσεις. Γεια σας λοιπόν. Γεια σας. Στο άστρο του Ηρακλή που ανεβαίνει. Ναι, είμαι ο κομίτης του Χάλι. Κοίταξε κύριε Ρομπέρτο, εγώ τέρμα οι μπουνιές, έτσι, εγώ κοιτάω τις σπουδές μας. Άντε, γεια μας. Γεια σας. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I'd pop my cork for every man I see. Πολύ νόστιμη κοπέλα, Άντε μα από εκεί, φόλα είναι, φόλα δεν είναι τώρα. Εγώ θα ορμήξω. Σεμνά, σεμνά. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time.
show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, Big Bender! Ωραία παρουσία είναι εκεί μου, Τι ωραία! Τι είναι, Απλώς τρώγεται, Να πιείς από τον τζιτζί τη γάλα. Spend a little time with me. Τι έχει? Για κουτί την έχεις. Ποιο κουτί? Όχι τέτοιο κουτί. Κουτί. Άντε καλέ. Και αφού είμαι εδώ. Κυρίες και κύριοι, για μένα απόψε η βραδιά είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Σαν ιδιοκτήτης του καμπαρέ Ρινγκ, είχα την τιμή να οργανώσω αυτή τη βραδιά για δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους. Τον θριαμβευτή της Πανεπιστημιάδας, Ηρακλή Σπίνο. Τον άξιο προπονητή του Μάριο, που πριν από χρόνια υπήρξε και δικός μου. Τους ευχαριστώ θερμά που δέχτηκαν την πρόσκλησή μου και είναι απόψε μαζί μας, παρακαλώ. Θα σας τον εκφωνήσω! Σαν και σένα. Μαμά. Πρώτη φορά αισθάνομαι την ανάγκη σε έναν άντρα σαν και σένα να δοθώ. Ναι, μα εσύ δεν δόνεσαι. Εσύ γδόνεσαι. Μα αν δεν γδυθώ, πώς θα σου δοθώ. Ναι, αλλά εμένα με περιμένει Μυρτό. Εγώ δεν σου αρέσω. Είμαι λογοδοσμένος όμως. Μη μου τη σπάς. Τι να σου σπάσω εσένα. Εσύ είσαι μπείτε σκύλια, λέστε και λες τι καμή δίνεται. Εγώ δεν είμαι υποκρίτρια. Κάτι που μου αρέσει το ζητάω και το παίρνω. Σου χαρίζω. Χαρίσου. Ντρέπομαι. Τότε θα σβήσω το φως. Φοβάμαι. Καλά. Τότε θα βάλω μια απαλή μουσική. Έλα, γδύσου. Μην κοιτάς. Γύρνα τώρα να χορτάσει κορμάρα. Ορίστε, κλονίζεται η κυβέρνηση. Αχ, ρε, δεν με κάνουνε μια μέρα πρωθυπουργό. Έστω και υπηρεσιακό. Η αναισθησία σου δεν έχετε. Βρε, εδώ κλονίζεται το σπίτι μας. Και εσύ κοιτάς τι κάνει η κυβέρνηση. Το σπίτι μας, τι έπαθε το σπίτι μας. Ο γιος μας, βρε, απομακρύνεται κάθε μέρα από το σπίτι του, βρε, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, όχι είναι. Ας τον να γλεντήσει τη δόξα του. Μα δεν διαβάζει. Έχει μείνει χωρίς δουλειά. Πέντε μαθήματα χρωστάει μέχρι να πάρει το πτυχίο του. Ο Ηρακλής μας είναι τσουράφι. Όλα θα τα προλάβει. Έχει μυαλό το παιδί μας. Όλοι έχουν μυαλό. Αλλά έρχεται μια στιγμή που το χάνουν. Και εσύ κάποτε είχες. Μαμά! Τι είναι, παιδάκι μου? Τα μάτια μου. Τα μάτια σου. Τι έχουν τα μάτια σου? Τα μάτια της, λέει, καλέ. Ένα γιατρό. Ένα γιατρό. Υπέφερες από πονοκεφάλους? Μάλιστα, γιατρέ. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή περίπτωση. Αλλά δεν πρέπει να ανησυχείτε. Η επιστήμη σήμερα κάνει θαύματα.
Τι έχει ακριβώς, γιατρέ μου? Είναι δύσκολο να σας το εξηγήσω επιστημονικά. Με δύο λόγια, οφείλω να σας πω ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Παναγία μου! Τρικλάκο, έτοιμο το πρωινό! Σονιά! Κοντός και χοντρός ο Μακαρίτης, έτσι! Θες και καφέ? Τι να το κάνω κοντά τον καφέ, εγώ θέλω τρία κιλά κάρδαμο για να καρδαμώσω. Ποιος σου είπε να είσαι αχόρταγος? Εγώ ή εσύ που από σαν κοράφα με έκανε σουράβλια. Με κάνεις και αισθάνομαι ένοχη. Και εμένα με κάνει να αισθάνομαι ο Ηρακλής χωρίς το ρόφαλό του. Λέω μου, λέει, παιδάκι μου, αυτό το πρωινό το τρώνε οι άνθρωποι. Εγώ να πούμε, αν δεν άτρωγα κουλούρι με χωρίς τυρί. Δεν σ' αρέσει το τυρί? Το τυρί μου αρέσει, η τιμή του ήταν ακριβή. Αχ, πολλές υποχρεώσεις από μικρό παιδί, Σόνια μου είχα. Ναι, αλλά τώρα. Τι τώρα, δεν κατάλαβα τώρα, τι έγινε τώρα, δηλαδή. Τώρα, τι τώρα. Καλές είναι οι δόξεις, καλές είναι οι διασκεδάσεις, αλλά όπως καταλαβαίνεις, εγώ τώρα πρέπει να πάω να βρω δουλειά και να σπουδάσω να πάρω το πτυχίο μου, κατάλαβα. Μα πήγες τώρα, εσύ ένας εκατομμυριούχος. Πέρασε κανείς και δεν τον είδε, ποιος είναι αυτό που άκουσες, εκατομμυριούχος. Μα σκουφάνεις, καλέ, τι λέει, ποια εκατομμύρια, καλέ. Κλικλικ. Είμαι λες κλικλικ. Δεν είμαι κλικλικ. Τα εκατομμύρια είναι μπροστά σου, απλώς δεν τα βλέπεις. Ποια μπροστά μου, εγώ αυτά που βλέπω είναι εδώ δύο αυγά, μαρμελάδα, βούτυρο, ροκφόρ, τυρί, πορτοκαλάδα, τζουμτουντζούς. Τα κρατάς στα χέρια σου. Εγώ το μόνο που κρατάω είναι η φρυγανιά. Αν δεν πήγαινε να την καταθέσεις να πάρουμε και τόκους. Αχ, Ηρακλή, είμαι τυχερή που σε γνώρισα και σε αγάπησα. Αχ, με χάιδευε, και εγώ είμαι τυχερός που γνώρισα την κομενάρα με χωρίς κόκκινα. Ναι, αλλά για να με κρατήσεις χρειάζονται λεφτά. Είμαι πολύ έξοδη. Μα δεν πάει να θέλεις ό,τι θέλεις εσύ, δεν πάει να είσαι και ό,τι είσαι. Εγώ, μανάρι μου, είμαι φτωχαδάκι, δεν έχω μία. Δεν κατάλαβες, Ηρακλή. Σόνια, Σόνια, μη μου το κάνεις εμένα αυτό. Σε θέλω, Σόνια, Σόνια, Σόνια. Αφεντικό, σε ζητάει ένας ψηλός και άχαρος. Δεν είπε όνομα. Είπα, αλλά εγώ δεν ξέρω ξένες γλώσσες. Πρόσεχε τους, δεν θα αργήσω. Έτσι, πέτω, όταν παλάρε. Εγώ που λες, δάσκαλε, τα λεφτά τα έκανα από τα στοιχήματα. Από τα στοιχήματα του box. Ναι, αλλά στην Αμερική. Στην Ευρώπη. Όχι εδώ. Μα για την Ευρώπη πρόκειται, Μάριο. Έχουμε ένα πολύ καλό χαρτί στα χέρια μας και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Μάλιστα. Τώρα κατάλαβα γιατί μας κάλεσες σκληρό το βράδυ στο καμπαρέ σου. Είχες το σχέδιό σου. Το βρίσκεις άσχημο το σχέδιο? Μαρία, βοήθα και θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Από ό,τι ξέρεις, Ρομπέρτο, εγώ έμαθα να τρώω και με τσίγκινα. Με τα ίδια έμαθε να τρώει και ο Ηρακλής. Αυτό που θέλαμε οι δυο μας, το πετύχαμε. Εγώ ήρθα να στο προτείνω για να μην σε αφήσω έξω από τη δουλειά. Δουλειά! Έτσι μάθαμε να λέμε τώρα τους αγώνες. Όλοι τον εμπορεύονται τον αθλητισμό, Μαρία. Ξύπνα. Σε ευχαριστώ που με έφερες με την αυτοκινητάρα σου. Και εσύ σε λίγο θα αποκτήσεις το δικό σου αμάξι. Ο Ρομπέρτο μου είπε ότι τα δουλεύεις καλά τα χέρια. Ναι, φεύγουνε γρήγορα. Και αν σκεφτείς καλά την πρότασή του. Με συγχωρείς, Σόνια, εγώ δεν έδωσα τον αγώνα για να πάρω αμάξι. Εγώ τον έδωσα για να δοξάσω το πανεπιστήμιο, κατάλαβες. Δεν βαρέθηκες να κοιμάσαι τόσα χρόνια? Α, κοίταξε να δεις, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά εγώ έχω ένα σκοπό στη ζωή μου. Εγώ θέλω να γίνω ένας μεγάλος επιστήμονας. Σώθηκες. Α, κοίταξε να δεις. Εγώ θα γίνω δικηγόρος. Θα φτάσω μέχρι τον Άριο Πάγο. Καλά, εντάξει, Ρακλή. Πήγαινε τώρα γιατί έχω πρόβα στο μαγαζί. Δεν θα μου δώσεις ένα φυλάκι? Βέβαια, για να σε αποχαιρετήσω. Πότε θα σε ξαναδώ? Τη μέρα που θα ξυπνήσει. Κι αν ξυπνήσω νύχτα. Έλα, Ηρακλή, βιάζομαι. Μυρτώ! Καλέ, καλέ. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Καλά, πάντα καλά. Τι άλλα νέα? Αυτά. Μάλιστα, αυτή που είδες είναι η... Αυτή, ξέρεις. Η... Κουάνες, πεσέρ. Ξέρω, Ηρακλή. Δεν μου λες, γιατί με παράτησες εχθές το βράδυ και έφυγες, ε? Γιατί, μπορείς να μου πεις, τα καλά κορίτσια δεν κάνουν έτσι. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να σου μιλάω, το ξέρεις.
Εγώ όμως σου μιλάω, Ηρακλή. Και θα σου μιλάω γιατί ξέρω ότι είσαι ακόμα ζαλισμένος από την επιτυχία. Εγώ δεν είμαι καθόλου ζαλισμένος. Ποιος ζαλισμένος το παραδέχεται? Γιατί αν δεν ήσουν, Ηρακλή, θα καταλάβαινες ότι βρίσκεσαι πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί. Να με έκανε και ακροβάτη τώρα. Θέλω να πιστέψεις ότι όλα αυτά δεν τα λέω από ζήλια, αλλά από αγάπη. Σταμάτα επιτέλους αυτό το σούρτα φέρτα. Με ζάλισες. Να υπολογίζεται 8 με 10 εκατομμύρια. Κι αν φτάσουν. Ρώτησε ένα φίλο μου, γιατρό. Ολόκληρη περιουσία. Ο Θεός είναι μεγάλος. Εξάλλου το είπε και ο γιατρός. Τα φάρμακα που της έδωσε τώρα θα την ανακουφίσουν. Και στο μέλλον... Σας παρακαλώ να αφήσετε αυτή τη συζήτηση. Με κάνετε χειρότερα, δεν το καταλαβαίνετε. Καλά σας λέει το κορίτσι. Περιμένετε να δούμε τι θα πει και ο Ηρακλής. Αυτό μου ξεχάσετε τον τώρα. Πάει ο Ηρακλής που ξέραμε. Εσύ μια ζωή με τον Ηρακλή τάχεις. Μακάρι να του μοιάζες. Γκρινιάρι. Γιατί κακό είπα. Ψέματα είναι ότι από την ημέρα που πήρε το μετάλλιο μας ξέχασε όλους. Ε, τι να κάνει, έγινε διάσημος πια. Καλέσματα, συνεντεύξεις, τηλεοράσεις. Αλλά δουλειά, μαθήματα στον κόκορα. Κάποτε έπρεπε και αυτός να χαρεί τη ζωή του. Δεν έχει και αυτός δικαίωμα. Μόνο αυτός. Όλοι έχουμε. Κάντε με πρωθυπουργό και βλέπετε. Α, πρωθυπουργέ. Σταματήστε. Έχει το Ηρακλής. Αγαπουλίτσες μου, γλυκίτσες μου, αγαπούλες μου όμορφες, αγάπες μου, αγάπες μου, αγάπες μου. Τι σημαίνει, ρε παιδιά? Εσύ, τι γίνεται εδώ, ρε? Ρε πατέρα, σημαίνει τίποτα? Ρε μάνα, τι έγινε? Μήπως ήταν κανένα μνημόσυνο και δεν πήγα? Τι σημαίνει, ρε παιδιά? Μωρή, εσύ τι έχεις? Αλικάκι, αλικάκι μου, θα μου πεις εσύ τι συμβαίνει. Οχ! Μωρή, πήγε πιο πέρα το κολαράκι σου. Αλικάκι μου, τι συμβαίνει, θα μου πεις? Έλα μωρέ, καρούλα μου, έλα μωρέ, έλα το ζωνό μου, λίκα. Πέρα με εμένα, τι σου συμβαίνει, λίκακι? Σε μένα το Ηρακλάκι σου δεν θα πεις. Ε? Ηρακλή μου. Τι συμβαίνει εδώ μέσα, ρε πέτσα? Θα μου πείτε, θα βάλω καμιά φωνή. Ε? Έλαβε, ζαλίστηκες. Τάκ, τάκ. Ξέρεις γιατί πίνω όμως? Γιατί έχεις βάσανα. Μόνο βάσανα. Γιατί έχω και ένα πεντακοσάρικο και όταν το βγάλω θέλω να το δω διπλό. Το μωρό, το μωρό, το μωρό. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Τέλος πάντων, σε μια οικογένεια πάντα θα υπάρχει το θύμα. Και σου χρειάζονται πολλά λεφτά για την αδερφή σου. Όσα πήρε ο Αναστόπουλος στη δεκαετία του. Γιατί μόνο ο Θεός δεν μου την έδινε τη δύναμη στα πόδια και μου την έδωσε στα χέρια. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις? Ξέρω εγώ. Είμαι σαν το πνιγμένο που από κάπου θέλω να πιαστώ. Εγώ λέω να πιαστώ στο Ρομπέρτο και στη Σόνια. Δηλαδή εννοείς να πας μαζί τους στην Ευρώπη και να δίνεις αγώνες? Αφού μου τάζουν εκατομμύρια, γιατί να μην πάω? Εκατομμύρια μου τα λέει. Εσύ τι λες, να πάω? Τι να σου πω, Ηρακλή, με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι μεγάλο το δίλημα. Λες να γράψω κανένα προπό? Δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, Ηρακλή. Είναι έτοιμοι να σε καταβροχθήσουν για να πετύχουν τον σκοπό του. Και έτσι όπως είμαι εγώ, αδυνατούλης θα με κάνουν μια χαψιά. Δεν πάω. Από την άλλη όμως είναι η μόνη περίπτωση για να συγκεντρώσεις αυτό το ποσό μου. Τότε πάω. Ναι, αλλά δεν σου φερθούν εντάξει? Δεν πάω. Ξέρω, εγώ κάνω ό,τι θέλεις. Λέγε λοιπόν, να πάω ή να μην πάω. Είμαι στο να πας και να μην πας. Ωραία, μα μας φώτισες τώρα. Αποφάσισε μόνος. Αποφάσισα. Θα πας. Θα πάμε. Εγώ αποφασίζω τώρα. Εσύ με έβαλες αυτό το λούκι. Και είσαι υποχρεωμένος να φας και εσύ το μισό παλούκι. Στις Πανακόπιτα να τη πας τώρα που είναι ζεστή. Ναι. Μόλις πιάσω μαλακάσα. Σου έφτιαξα και μου στα ρευριά που σου αρέσει. Ρε μαμά, στην Ευρώπη πάω. Δεν πάω εκδομή να πούμε στα φάρσαλα. Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν έγινες ακόμα πρωθυπουργός? Γιατί δεν φεύγετε με το αεροπλάνο? Ρε πατέρα, αφού ξέρεις ότι το αεροπλάνο θα έχει αεροπειρατεία και θα καθυστερήσουμε 2 ώρες. Τι λες, Χριστιανέ μου, μπαίνει ο Ηρακλής μας σε αεροπλάνο. Καλά λέει η μαμά. Μια φορά μπήκα στο αεροπλάνο και μου θεραπεύτηκε η ευκυλιότητα. Σφίξαν οι κόλλοι. Να σας συστήσω, να σας συστήσω. Από εδώ ο μπαμπάς και η μαμά. Ο Ρομπέρτο και η,
ταξίδι. Και καλή τύχη στην καινούργια ζωή που διάλεξες. Δεν διάλεξα καμιά καινούργια ζωή. Απλώς θέλω να φτιάξω την παλιά μου. Ξέρεις, ήρθανε τόσο ξαφνικά. Ξέρω, ξέρω. Ήρθαν όλα όπως ακριβώς το περίμενα. Μη λυπάσαι, Ηρακλή. Αρκεί να είσαι καλά. Ξέρεις, πρέπει να σου εξηγήσω. Δεν μου πεις τίποτα. Ηρακλή! Το τρένο φεύγει. Καλό ταξί. Γιατί το διώχνεις, καλέ! Δεν πήγε ο γιος μου πρωταθλητής. Καλέ, κατέβασέ το, καλέ! Ηρακλή! Πρέπει να σου εξηγήσω. Πήγε, Ηρακλή, θα χάσεις το τρένο. Περιμένετε, ρε! Ευρωπαίο για Ευρωπαίο που να μην τον σακατέψει. Μα καλά, εσένα δεν σου έστειλε κανένα μήνυμα? Όχι ακόμα. Ίσως να μην ευκαιρεί. Γυρνάει από πόλη σε πόλη. Τους μπαουλιάζει και μετά πέφτει φτώμα στην κούραση. Σας είπε αν θα λείψει για πολύ καιρό? Όχι, δεν μου είπε, αλλά μάλλον θα λείψει. Βλέπεις, είναι πολλά τα λεφτά που μας χρειάζονται. Γύρω στα 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια? Γιατί? Τόσα χρειάζεται η Αλίκη μου για να κάνει την εγχείρηση στα ματάκια της. Εγχείρηση η Αλίκη στα μάτια της? Ναι, κορίτσι μου. Μα δεν σου είχε πει τίποτα ο Ηρακλής? Όχι. Ίσως να ήταν αυτό που ήθελε να μου πει, αλλά δεν πρόλαβε γιατί το τρένο έφυγε. Αχ, μυρτό μου, μεγάλο βάσανο περνάμε, μεγάλο. Γιατί νομίζω ότι τα παράτησε όλα και ξενιτεύτηκε το χρυσό μου το παιδί? Για να μαζέψει αυτά τα λεφτά. Ώστε γι' αυτό, ε. Αμ, για ποιο. Όλα τα έχει Μαριωρή, ο τουρισμός τη μάρανε. Morning, boys. Άρα, καλώς το ρε, κύριε. Καλημέρα. Τι να λέγατε να την κάναμε σήμερα για Madame Tussauds? Εγώ δεν πάω πουθενά. Εγώ περιμένω τη Σόνια να κατέβουμε κάτω στα μαγαζιά να τη ψωνίσω. Λάθος. Ήτανε λάθος που αποφάσισα να έρθω μαζί σου. Γιατί λάθος, κύριε Μάρια, ε? Εδώ πέρα και τους τις δίνουμε και τα παίρνουμε. Τα παίρνει ο Ρομπέρτο, θέλεις να πεις. Γιατί με αυτά που σου δίνει εσένα, ναι, τα ξοδεύεις κάθε βράδυ με αυτή τη Σόνια, την πουτάνα. Και ας αρέσει, μην ξαναπείς κουβέντα για τη Σόνια, είναι αρτίστα, έτσι. Σκρίβε, πουτάνα. Έλενα. Εγώ ήρθα μαζί σου γιατί ξέρω ότι αγωνίζεσαι για έναν ιερόσκοπο. Πώς θα μαζέψεις τα χρήματα που σου χρειάζονται όταν τα ξοδεύεις για αυτήν? Είναι γυναικάρα και μ' αρέσει. Άσε που μ' αγαπάει τρελά. Αφεντικό, τρελός είναι. Μα είσαι τόσο αγνός, τόσο αγνός. Δεν καταλαβαίνεις την κομπίνα που σου παίζουνε. Άντε φάει το πουρο σου, μωρέ. Κομπίνα, τι κομπίνα? Επειδή εμένα με αγαπάει η Σόνια, δεν είσαι καλά, μωρέ. Άκου, κομπίνα, αφού με αγαπάει, γιατί να μην τις κάνω κι εγώ τα δωράκια της? Δωράκια, δες τις γούνες και τα ακριβά κοσμήματα. Και τι θέλεις, να τις πάρω τσολιαδάκια? Ή κανάτια εγίνεις, τι μας λέει, μωρέ? Νομίζει να τις πάρει για το καντήλι, ρε. Και πολύ τις πάρει. Άντε, ρε, αυγή. Ε, αφεντικό, το καλύρωμα, σιγά. Εγώ οφείλω να σε προειδοποιήσω. Πρόσεξε, Ηρακλή, πρόσεξε. Όχι μόνο δεν θα κερδίσει τα χρήματα που σου χρειάζονται, αλλά θα χρωστά και από πάνω. Το κάνουν επίτηδες για να σε εκμεταλλεύονται συνεχώς. Έλα, αγάπη, πιέσαι με στα μαγαζιά. Σόνια μου, αγάπη μου, αυτή τη στιγμή ο κύριος Μάριος έλεγε τα καλύτερα λόγια. Σόνια! Σόνια! Πού πει? Τα καλύτερα λόγια έλεγε για σένα ο κύριος Μάριος. Πάμε, Ρίγκο. Πάμε, αφεντικό. Και καλά ψώνια. Και να προσέχεις τα αρέστα. Α,
Εντάξει, τα διάλογα, ρε, έρε, τυρε. Θέλω να μην είναι πολύ σοβαρή ο Μάριος. Όχι, μην το λες αυτό. Κυρίες ανεβάζει, με πού σε κατεβάζει. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς αισθάνεσαι εσύ για μένα. Μα κουμπάς και μουρμουρίζει, όλο μου το κορμί μουρμουρίζει. Είσαι πολύ αρσενικό. Σκέτο δηλητήριο. Θες να σου δώσω ένα φυλάκι. Ναι, αλλά δεν θα μου πάρεις και ένα ωραίο δαχτυλιδάκι που είδα στην Bond Street. Με τι λεφτά, Σόνια μου, τα τελευταία τα έδωσα που σου πήρα το λυκόσκυλο. Την Αλεπού. Να ζητήσεις από τον Ρομπέρτο, σου χρωστάει, δεν σου χρωστάει. Ναι, αλλά ο Ρομπέρτο μου λέει, ο λογαριασμός τελικός λέει να γίνει, λέει, στην Αθήνα, λέει, γιατί εκεί, λέει, είναι το λογιστήριο, λέει. Έτσι μου είπε, λέει. Αλήθεια, με τι μέσον θα γυρίσουμε στην Αθήνα πάλι με το τρένο. Άμα θέλεις, πάω και καβάλα. Σ' αρέσει η καβάλα. Καβαλιώτισσα. Ευχαριστώ. Στη γεια σας. Εγώ την Αλήκη την αγαπώ και θα την κάνω γυναίκα μου. Ξέρω βέβαια ότι ο Ηρακλής θα φέρει τις αντιρρήσεις του. Αλλά όταν θα μάθει ότι παράτησα τη δουλειά του καμπαρέ και ότι ανοίγω καφετέρια, τότε πιστεύω ότι θα αλλάξει γνώμη. Λες να ήταν αυτή η αιτία που τον έκανε να μην τον συμπαθεί. Σίγουρα αυτή. Κάθε τόσο μου έλεγε ότι τα λεφτά που κέρδιζα δεν ήταν καθαρά. Μια ζωή με το σταυρό στο χέρι, ο αδερφούλης μας. Ναι, καλά. Είδαμε και τα καζάντια του. Τι θες να πεις. Ήρθε η στιγμή να τα εισπράξει μαζεμένα. Θριαμβεύει στην Ευρώπη. 10 αγώνες, 10 νίκες έκανε. Θα γυρίσει πίσω φορτωμένος λεφτά. Για να δούμε, θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Θα μου κάνει το διάρρη τριάρι. Όλα καλά, Στέλιο. Αλλά η Αλίκη, όπως τα ξέρεις. Τα ξέρει όλα, μητέρα, ο Στέλιος. Του το είπα από την πρώτη και όλα στιγμή. Ναι, ναι. Ξέρω και γιατί έφυγε ο Ηρακλής. Αν δεχόταν όμως να κουβεντιάσει μαζί μου, ίσως τώρα να μην χρειαζότανε. Χρειαζότανε. Ανέβηκε πολύ ψηλά το όνομά μας. Εγώ έτσι τώρα και αποφασίσω να πολιτευτώ, τραβάω κατευθείαν για πρωθυπουργό. Έστω και για μια μέρα. Γιατί δεν ήρθαν οι δικοί σου να σε πάρουν από το αεροδρόμιο. Μήπως ξέναν ότι θα έρθω με το αεροπλάνο και γίνανε τα ντερά μου κοκορέτσι. Να δεις που όλοι θα έχουν πάει στο σταθμό του τρένου να με περιμένουν. Κανείς δεν θα είναι σπίτι. Γιατί δεν έχω μία και ο Ρομπέρτο δεν μου έδωσε φράγκο. Αλλά μου είπε ότι θα κάνουμε τους λογαριασμούς εδώ. Α, gentleman ο Ρομπέρτο, είναι πολύ κύριος στους λογαριασμούς του. Να δεις που θα πάρεις ό,τι λέει το συμβόλαιο. Ναι, δεν υπόγραψε κανένα συμβόλαιο, το χέρι μου του έδωσε και το λόγο του. Α, ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Εγώ πότε θα σε δω. Καψουρλού μου όμορφη. Όποτε θέλεις, μανάρι μου. Όποτε θέλεις, γλυκά. Άργησα, αλλά σε πέτυχα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν θα μπω σ' άλλο σώμα. Έλα, πες μου, πότε θα σε δω. Μόλις λογαριαστώ με τον Ρομπέρτο και πάρω τα λεφτά, θα έρθω στην εγκαλίτσα σου και τότε θα πέσουνε πατώματα και τα βάνια. Ποτέ δεν θα μπω σ' άλλο σώμα. Ποτέ. Δεν το χεράκι του φουλισσού. Έλα στην αγκαλίτσα μου τώρα. Έλα. Δώσ' μου το χεράκι σου, μη θέλεις, μωράκι μου. Αυτό είναι, μπράβο, μωράκι μου. Χεράκι όμορφο. Χεράκι. Δαχτυλάκια, τέλεια δαχτυλάκια. Ναι, κόψε μου την παρανεχίδα και όλες. Στο κόβω, μωρό μου. Στο κόβω. Δεν το χεράκι σου, τα χεράκια σου. Τα πιο γλυκά χυλάκια στον κόσμο, αγάπη μου, αγάπη. Συρίστηκα σήμερα το πρωί, μωρό μου. Τι παρέσει, Ηρακλή, θα σου εξηγήσει. Είχα προειδοποιήσει, ρε Σόκρανε. Θα παντρευτούμε, μη σηκώσει χέρι, θα παντρευτούμε. Θα σηκώσω πόδι. Α, Ηρακλή, δεν είναι μόνο πάει. Θα την πάρω. Θα την πάρεις. Ναι. Ρε, εσύ βρήκες την ευκαιρία που έφυγα εγώ να τις στηριχτείς, έτσι. Απολαμπιόμαστε. Αγαπιόσαστε. Αντες, πες. Ρε. Δεν μου λες, πού είναι ο πατέρας και η μάνα. Δεν ξέρω, βγήκανε. Έλα εδώ. Δεν μου λες, πώς θα πας με την υγεία. Να μην σε ενδιαφέρει. Έλα εδώ, μωρή, να μην με ενδιαφέρει. Έτσι, ξεχνάμε τον αδελφό μας γι' αυτόν εδώ τον παλιό καπαρετζή.
Έτσι είπαμε, ρε Αλικάκη. Άι στο διάλο. Καθηκούλα. Καθηκούλα. Καλώς σε βρήκα. Τι έχει, σου συμβαίνει τίποτα? Σε βλέπω ταραγμένο. Όχι, δεν είμαι ταραγμένος. Κουρασμένος είμαι. Ηρακλή, έμαθα γιατί έφυγες και λυπάμαι πολύ που σου φέρθηκα έτσι. Βλέπεις όμως τώρα τελευταία δεν μου ανοίγεις την καρδιά σου. Ίσως να την ανοίγεις σε κάποια άλλη. Ε, ναι. Ίσως. Την αγαπάς? Ε. Αγαπιέται. Είναι... Σε ρώτησα αν την αγαπάς. Κοίταξε, είναι η πρώτη φορά που μου ήρθα απότομα. Ξαφνιάστηκα και είμαι πολύ, πολύ ευτυχισμένο. Χαίρομαι. Είναι η πρώτη φορά που σε ακούω να λες ότι είσαι ευτυχισμένος. Εύχομαι από εδώ και μπρος να το λες συνέχεια. Μπορώ άλλωστε εγώ να εμποδίσω ένα τόσο μεγάλο και ξαφνικό έρωτα. Γεια σου, Ηρακλή. Κοίτα που επιμένει να μ' αγαπάει. Άρα μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Εγώ θα πάω στην άλλη. Κουκλή μου, καμιά δεν θα μπορούσε να παίξει καλύτερα το ρόλο, το ξέρεις. Τον έχεις κάνει αληθή τον τύπο μου. Αληθή θα γίνει όταν μάθει πόσα είναι τα υπόλοιπα λεφτά που έχει να πάρει. Κι όμως, μπορεί να πάρει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει υπολογίσει. Πώς γίνεται αυτό, δεν καταλαβαίνω. Αν δεχτεί να παίξει το τελευταίο μας παιχνίδι. Και θα το δεχτεί. Διαφορετικά από πόλου θα βρει τα λεφτά που χρειάζεται για την εγχείρηση της αδερφής του. Εμωρό. Τι λες και εσύ που τον λατρεύεις? Ότι είσαι η μεγαλύτερη μαφία που έχω γνωρίσει. Περιμένεις κανέναν? Όχι, ποιο να περιμένω τέτοια ώρα. Μήπως είναι αυτός? Αποκλείεται, θα έρθει αύριο. Μόλις του δώσεις τα λεφτά που του χρωστάς. Μανίτσα, είδες τι εκπλήξεις κάνει ο Κλικλάκος σου? Ηρακλή, εσύ! Με ποιον περίμενες, το Σαραβάκο? Αυτός είναι αλλού, μανάρι μου. Τι συμβαίνει? Τι, μήπως έχεις ξυπνήσει? Όχι, όχι, διάβαζα. Τι διάβαζες? Τους βίους των Αγίων, τα Σόδωμα, τα Γόμορα, τα Σίκα, τα Καρύδια. Μα εσύ θα ερχόσουν αύριο. Είπα ότι θα έρθω αύριο, να ήρθα σήμερα για αρπαχτή. Είδες? Γιατί μου ήρθα να σε ξεπετάξω, έλα, δεν αντέχω. Όχι, όχι, δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει, περνά τα ξεπτέρια. Α, δεν γίνεσαι πρόστιχος. Γιατί δεν σου τη δίνω. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά. Κατάλαβα, με θέλεις γυμνό. Έλα μέσα. Όχι, όχι, εκεί. Γιατί όχι, εκεί. Εγώ θα πάω να έξω απλώς ανάσκελα. Να δεις την κορμάρα μου. Μανάρα μου. Σε περιμένω. Μήπα! Έλα, μανά! Μην μου πεις ότι περιμένει το τρόλεϊ, γιατί θα χεστούμε. Τουλάχιστον προλάβατε να κάνετε κάτι, σας διέκοψα. Γιατί λογαριασμό θα σου δώσουμε, τι κάναμε? Άκουσε, φίλε, εγώ έλεγχο στη ζωή μου δεν γουστάρω. Μάλιστα. Δηλαδή, τι νόμισες, επειδή μας έκανες μερικά ψευτοδωράκια, θα έχεις και την αποκλειστικότητα? Στο είχα πει από την αρχή. Είμαι πολύ έξοδη. Άντε και παράτα μας, λοιπόν. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή μου το είχε πει. Να. Γεια. Είχαμε πει να λογαριαστούμε αύριο. Αλλά μια και σε πέτυχα σήμερα, δώσε μου τα λεφτά που μου χρωστάς εδώ και τώρα. 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 Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος. Ηρέμησε. Θες ένα ποτό? Θέλω τα λεφτά μου. Ηρακλή, ξέρω ότι εκνευρίστηκες. Αλλά πρέπει να σου πω ότι η Σόνια... Σε αγαπάει και σένα τρελά. Κράτησε τη σε ένα ψυγείο μέσα να τη διατηρήσεις. Και εμένα δώσε μου τα λεφτά που μου χρωστάς. Και να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Πάντως, από ό,τι είδες στα βιβλία μου, δηλαδή έτσι μια επιπόλαιη ματιά που έρεξε, τα λεφτά που έχεις να πάρεις είναι κάτι ψηλά. Ψηλά. Mm. Και τα χοντρά τι έγιναν? Γούνες. Γούνες. Δαχτυλίδια, βραχιόλια. Βραχιόλια. Τα ξέχασες? Υπάρχουν υπογραφές σου, βέβαια.
Τώρα, κάτι έχεις να παίρνεις βέβαια ακόμα, αλλά από ό,τι ξέρω, εσένα σου χρειάζονται πολλά περισσότερα. Αυτό που μου χρειάζεται είναι να πάρω φορά και να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Εντάξει, κύριε Ρομπέρτο. Το παιχνίδι σου έπιασε. Εγώ νίκησα τους αγώνες. Εσύ κέρδισες. Έλα τώρα. Τι είναι αυτά που λες? Εντρέπεσαι λιγάκι μεταξύ μας. Τα λεφτά που σου χρειάζονται για την αδερφή σου θα τα πάρεις. Για να μην σου πω ότι θα πάρεις πολλά περισσότερα. Πουλώντας το κορμί μου, και ποιος θα το πάρει? Μόνο για το καλό σου είπα κάνει. Μην είσαι κουτός. Εγώ γιατί σε πήγα στην Ευρώπη? Για να με αφήσεις ταπί και ψύχρεμο. Για να προετοιμάσω το μεγάλο αγώνα που θα δώσεις εδώ. Στην πατρίδα. Εδώ θα βγάλουμε τα πολλά λεφτά. Ναι. Θα πάρω άδεια και για στοιχήματα. Το σχέδιο μου είναι καταπληκτικό. Μέσα σε ένα βράδυ θα γίνομαι και δύο πλούσιοι. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου. Τώρα έθεσα. Να το. Το γράφει εδώ. Μεγάλος πυγμαχικός αγώνας. Ο Ηρακλής Σπίνος θα αντιμετωπίσει σε αγώνα μέχρι εσχάτων τον αδάμαστο πρωταθλητή Μπούφαλο. Πάλι θα μου το σακατέψουν το παιδάκι μου. Για πρώτη φορά θα επιτραπούν δοκιμαστικά και στοιχήματα. Μάλιστα. Με τον τύπο που έμπλεξε ο Ηρακλής μαμά θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Το ξέρει και ο Στέλιος. Είναι σκέτη απάτη ο κύριος. Ωραία, μην ήταν το δικό σου το πρόβλημα και θα βλέπεις. Αυτό δεν θέλω να το ξανακούσω. Υπάρχει και ο Στέλιος. Που μπορεί ο Ηρακλής να μην τον θέλει, αλλά εγώ θα τον κάνω άντρα μου και πολύ σύντομα μάλιστα. Παπά. Ναι. Και εγώ έχω πολύ καλές πληροφορίες για τον Στέλιο. Μέχρι που σκεφτόμουν να γυναίκα να... Ξέρω, ξέρω. Μόλις αναλάβεις την πρωθυπουργία, θα τον κάνεις υπουργό. Τρομάρα σου. Τι πιάσαμε τη δουλειά. Όλοι ποντάνουν στο σπίτι. Πολύ ωραία την αίσθησε στη φάση αφεντικό. Βούβα. Και τα κορόιδα έχουν αυτιά. Πάμε μέσα τώρα. Και όπως είπαμε, έτσι και στραβώσει η δουλειά, ξέρετε τι θα κάνετε. Δεν σε βλέπω σε καλή φόρμα απόψε. Από τόσο χαμηλά που είσαι, τι να δεις, ρε. Ρε φίλε, κάτι τέτοια μου λες, ανεβαίνει το αίμα από τα πόδια του κεφάλι. Δεν έχει να κάνει και μεγάλη διαδρομή. Ρε Σιρίκο, μη φοβάσαι τίποτα. Ο Ηρακλής δεν χάνει αυτόν τον αγώνα με τίποτα, ρε, με τίποτα. Γιατί ακόμα δεν κυκλοφόρησαν οι αυριανές εφημερίδες. Και τι να τις κάνω εγώ τις αυριανές εφημερίδες, ε? Μα θα γράφουν στην πρώτη σελίδα ότι έχασες τον αγώνα στον πέμπτο γύρο. Δεν είσαι καλά, εγώ να χάσω βράχι το διάλογο. Χτύπα ξύλο. Είναι κανονισμένο να χάσεις τον πέμπτο γύρο. Κανονισμένο? Ζητάς από μένα να κάνω αγώνα φτιαχτό? Δεν στο ζητάω. Απλώς το λέω. Σε αυτόν τον αγώνα παίζω πολλά εκατομμύρια. Τότε βρες έναν άλλον. Αν θέλεις μπορείς να φύγεις. Νομίζω όμως ότι δεν θα ήθελες να βλέπεις την αδερφή σου να σκουντουφλάει πάνω στα ντουβάρια. Εγώ είμαι Ηρακλή. Στον πέμπτο γύρο χάνεις. Και κοίταξε να φανείς αληθινός. Τι ήθελε αυτός? Τίποτα. Μου έφερε λουλούδια και μου ευχήθηκε καλές μπουνιές. Άλλα εγγένειες ο Ρουμπιρότσα. Εσύ, Μάριε, πού είσαι, γιατί με αφήσεις μόνο? Είχα πάει να υποβάλω την παρέτησή μου, Ηρακλή. Βαρέθηκα πια, τα παρατάω.
Αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος της καριέρας μου. Από αύριο οι δρόμοι μας χωρίζουν. Εσύ θα γίνεις ένας καλός δικηγόρος και εγώ με τον Ρίγκο θα ανοίξουμε ένα κατάστημα αθλητικών ειδών. Με τι κεφάλαιο. Ύστερα από αυτόν τον αγώνα θα αποκτήσουμε. Βέβαια, θα χεστούμε σαν τάνειρα, Ηρακλή. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Όλο μας το βιός το κοντάραμε απάνω σου. Απάνω μου. Ναι, αγόρι. Τι έπαθες. Τον είχες νικήσει την Πανεπιστημιάδα. Ο ίδιος είναι. Τι έχει τώρα περισσότερο. Τις αυριανές εφημερίδες. Από σήμερα γράφουν οι αυριανές ότι αυτός θα είναι ο νικητής. Τι λέει αφεντικό τρελάτη για αυτός. Μας πούλησε τελικά ο Ηράκλης. Αποκλείεται. Το παίζει σύστημα αμυντικό για να το κουράσει. Μα τι έπαθες. Ζαλισμένος είσαι. Κουράγιο, κουράγιο Ηράκλη. Ρίχτου πολλά αριστερά και το δεξί σου ψηλά. Για να πέσει πρέπει να του ρίξεις. Αυτό δεν είναι άξιος να σε νικήσει εσένα. Εσύ είσαι μία μπουλντόζα. Τι είμαι? Είσαι μία μπουλντόζα. Είμαι μπουλντόζα. Ναι, είσαι μπουλντόζα. Είμαι μπουλντόζα. Ναι, είσαι μπουλντόζα. Είμαι μπουλντόζα. Ναι, είσαι μπουλντόζα. Είμαι μπουλντόζα. Ναι, 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 ναι. Έπαθες τέλος πάντων. Ούτε μια γροθιά δεν πρέπει να του δώσεις. Αυτό είναι ρήπιο, ρε. Πεινάει, κοίτα του. Δώσ' του να φάει, δώσ' του. Σε ποιο γύρο βρισκόμαστε? Πάμε για τον πέμπτο. Ηρακλή, μία με το πόδι θα παντρευτούμε. Ναι, Ηρακλή, θα παντρευτούμε, είναι αλήθεια. Έχει αναλάβει όλα τα έξοδα της εγχείρησης. Ναι, τα αναλαμβάνω όλα εγώ τα έξοδα. Νομίζω ότι κουράστηκες αρκετά, δεν νομίζεις? Στελάρα. Εσύ με έκανες κομμάτια τώρα, ρε. Τώρα θα πεθάνει. Ηρακλή! Αυτό το λένε για μένα. Με θέλει για πρωθυπουργό. Για κοίτα ρε, εδώ ο κόσμος χάνεται και ο Θανάκης πρωθυπουργήσεται. Σε πολύ καθοδίωση. Καμαγόρι μου, ρίξου και μιας
Δεν μου χαλάει χατήρι. Έλα, λεβέντη μου, άλλη μία για τον πατέρα σου. Ας ήταν παραγγελιά από πρωθυπουργό. Κάποιος πρέπει να ξεχνάμε, καταστρεφόμαστε. Να είστε έτοιμοι. Γρήγορα στα ταμεία. Γρήγορα. Διαναβληθείς λόγω της απεργίας των δικηγόρων συνεδρίασης. Και τι απεργία, κύριε πρόεδρε, χορταστική. Μέχρι που πρόλαβε να πάρει το πτυχίο του και την άδειά του ο γιος μου για να δικαστούνε αυτά τα ακαθάρματα. Παρακαλώ. Μα είναι τρελός. Τρελός, τρελός, αλλά εσένα ο γιος μου. Τι εννοείτε με αυτή τη χειρονομία? Είναι διάλεκτος για ακοφαλάλους, κύριε πρόεδρε. Και δεν θέλω να το μεταφράσω για να μην βγει το δικαστήριο ακατάλληλο για ανηλίκους. Ναι, κύριε πρόεδρε, να φανταστείτε όταν ήθελε να με κοίταν τα παιδιά μπροστά, όλο έτσι μου έκανε. Σοφία, Σοφία. Συνεχίζεται η διαδικασία. Ηρακλής Πίνος. Επάγγελμα. Δικηγόρος. Τα κατάφερες, ε? Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο. Κύριε πρόεδρε, σεβαστό δικαστήριο, πάντα ήθελα να γίνω δικηγόρος για να υπηρετήσω τη δικαιοσύνη που τη θεωρώ σαν το ύψιστο λειτουργήμα. Η ζωή μου όμως πολλές φορές μου τα έφερε ανάποδα και παραλίγο να μην καταφέρω να πραγματοποιηθεί το όνειρό μου. Το μίσος μου όμως για τα αποφράσματα της κοινωνίας με έκανε να μελετήσω σκληρά για να γίνω σήμερα αυτός που ζητάει από το δικαστήριό σας την παραδειγματική τιμωρία τους. Το δικαστήριο έκρινε τους κατηγορουμένους ενόχους σε όλα τα σημεία του κατηγορητηρίου και επιβάλλει τα σκληρά. Θα σου έλεγα τώρα τι θα σου έπαιρνε, αλλά είχε χάρη. Ηρακλή! Έλα. Με κάντε με μέρα μια μέρα πρωθυπουργό και σου παίρνω τρία τριάρια. Σήμερα λοιπόν διαπιστώσαμε, Ηρακλή, ότι δεν νικάς μόνο με τις μπουνιές, αλλά και με το στόμα. Να σας πω κάτι. Σήμερα δεν νίκησα ούτε με τις μπουνιές, ούτε με το στόμα. Με νίκησες. Δηλαδή? Παντρευόμαστε.